Τρίποντο στο σχολείο του Τρίτου Δημοτικού έβαλαν σήμερα το πρωί μαθητές τους στο πλαίσιο του προγράμματος Τρίποντα στα σχολεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο διενεργείται σε περισσότερα από 300 σχολεία της χώρας και συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια ηλικίας 8 έως 12 χρονών. Συνεχίζουμε από τη Ζύχνη, από τον Εμμανουήλ Παπά στο Σκοπό, σήμερα στις Σέρες. Εδώ με τα παιδιά μας, μια πολύ ωραία ημέρα, με χαμόγελα, με παιδιά, με ανθρώπους της Ομοσπονδίας, φυσικά του Δήμου και η Περιφέρεια Παρούσα, προκειμένου να δώσουμε στα παιδιά τη χαρά και την δυνατότητα να γνωρίσουν αυτό το άθλημα που ταιριάζει στη φυσιογνωμία των Ελλήνων. Μας έχει δώσει πολύ μεγάλες χαρές και η εθνική και σε επίπεδο ομάδων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε χαρούμενοι. Θέλουμε τα παιδιά μας να είναι κοντά στον αθλητισμό, μέσα στα γήπεδα και γιατί όχι να βγάλουμε πρωταθλητές. Πράγματι, τρύποντα στα σχολεία, τρύποντα στις καρδιές των παιδιών, τρύποντα και στις δικές μας καρδιές. Είναι μια υπέροχη δράση, η οποία είναι δεύτερη χρονιά που γίνεται φέτος. Η FIBA, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, με την Περιφέρεια, με τον Δήμο, με όλους, με τις σχολικές μονάδες, διοργανώνουμε αυτές εδώ τις ημέρες τρυπώντων, οι οποίες δεν είναι μόνο στα καλάθια, αλλά όπως είπα, είναι και στις ψυχές μας αλλά και στο μυαλό μας. Αυτές οι φωνές, οι παιδικές, οι οποίες εδώ χαίρονται με το άθλημα του μπάσκετ, και αυτό ακριβώς είναι και το στίγμα το σημερινό, να γνωρίσουν πιο πολύ το μπάσκετ τα παιδιά, να χαρούν, να αθληθούν και φυσικά μέσα από αυτήν τη χαρά να πάρουμε και εμείς όλη χαρά που τα βλέπουμε χαρούμενα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε αυτή την πανελλήνια δράση τρύποντα στα σχολεία και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες που επέλεξαν το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο, η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η Περιφέρεια, ο Δήμος Σερών και η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που συνδιοργανώνουν το πρόγραμμα αυτό, το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο, για να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά μας, στους μαθητές μας, να έρθουν σε επαφή με το ομαδικό αυτό άθλημα, το μπάσκετ, να γνωρίσουν τη διαδικασία όσα δεν βρίσκονται κοντά στο άθλημα αυτό, να το αγαπήσουν περισσότερο αυτά που ήδη εμπλέκονται, αλλά περισσότερο από όλα να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργασίας, καλλιέργειας πνεύματος αλληλεγγύης και αθλητισμού. Το αθλητικό εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της FIBA σε συνεργασία με τις ενώσεις, τις τοπικές επιτροπές Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, το Γραφείο Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και επίσης με την αρρωγή των οικείων Δήμων, και σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από τη σωστή καθοδήγηση να αγαπήσουν οι μικροί μαθητές και οι μαθήτριες στο άθλημα του μπάσκετ. Και ο στόχος μας είναι να μυήσουμε τα παιδιά στο άθλημα, οπότε να πάρουμε τους καρπούς αργότερα, είτε σαν παίκτες, είτε σαν παράγοντες, είτε σαν διαιτητές της καλαθοσφαίρισης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί ευκαιρία να αναδειχθούν ταλέντα. Υπάρχουν κάποιες νόρμες. Ένα είναι η σωματοδομή του. Δεύτερο είναι η αθλητική του ικανότητα. Δηλαδή, ένα παιδάκι είναι πιο κινητικό από κάποιο άλλο. Και τρίτο είναι η συναισθηματική του ικανότητα. Βλέπουμε ότι ένα παιδάκι είναι πιο δραστήριο, μετέχει πιο περισσότερο στις ασκήσεις που κάνουμε. Οπότε, σαν πρώτη φάση, καθορίζουμε με αυτές τις νόρμες. Από εκεί και πέρα, όμως, δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι μπορεί να βγει κάποιο παιδάκι το οποίο ήταν πιο επιφυλακτικό σε αυτή την πρακτική που κάναμε, σε αυτό το μάθημα, και να βελτιωθεί και να γίνει καλύτερο. Τρίποντα στα σχολεία, είναι η τρίτη μέρα που γίνεται τουρνουά εδώ στο νομό Σερών. Πριν δύο μέρες έγινε στο Δήμο Νέα Ζύχνης. Θες είμαστε στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο του Νέου Σκοπού. Σήμερα είμαστε στο Τρίτο Δημοτικό. Μια συνδιοργάνωση της Περιφέρειας, της Πρωτοβάθμιας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο και τη Διευθύντρια και όλους τους καθηγητές που μας δέχτηκαν εδώ. Μια προσπάθεια τα παιδιά να γνωρίσουν το άθλημα της καλαθοσφαίρισης. Εδώ είναι οι ομοσπονδιακοί προπονητές, είναι ο Θωμάς ο Γαρμπαλής και ο Γιώργος Οδοξάκης, παλιός αθλητής του Άρη επί εποχή Γκάλ και Γιαννάκη. Σκοπός είναι τα παιδιά, εκτός από το να γνωρίσουν το μπάσκετ, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Άλλωστε, ο κορονοϊός δύο χρόνια τα παιδιά τα είχε κλείσει, οπότε έχουν τη διάθεση και τη δίψα να ασχοληθούν με τα αθλήματα. Να παίξουν κάνοντας προπόνηση με ομοσπονδιακούς προπονητές, να γνωριστούν περισσότερο παίζοντας μπάσκετ, να μάθουν τις αξίες του αθλητισμού, την κοινωνικοποίηση, την ισότητα, να παίξουν αγόρια και κορίτσια μαζί, και είναι πολύ σημαντικό που γίνεται αυτό στο όνομά μας.